Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου σήμερα για την 10η αγωνιστική της Evolution League έχουμε το ματσάκι ανάμεσα σε κόντεκτους και άλλες διάρρηδες. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση, με τον Τζάμπολ να βγάζει νικητές. Ποιους, η κατοχή είναι για τους κολλεκτόρς. Πρώτη επίθεση λοιπόν για τους σημερινούς γηπεδούχους, οι οποίοι είναι και οι πρωτοπόροι στην βαθμολογία. 8 νίκες, 1 ήττα μέχρι στιγμής, ενώ έχουμε και το φαουλ νωρίς πάνω στην Κυριακού. Πάμε να δούμε και λίγο τις πεντάδες. Για τους κολλέκτορς έχουμε Κλεισούρα, Αναστόπουλο, Κυριάκου, Σαβέργιο και Τσατσάνη στην πρώτη πεντάδα, ενώ για τους αλληγουδιάρηδες, οι οποίοι μετρούν 2 νίκες και 7 ήττες μέχρι στιγμής στη σεζόν, έχουμε Γιουβανάκη, Πατάκα, Παυλάκο, Πετράκη και Χατζιαντωνιάδη. Γιουβανάκης άφησε τώρα στον Παυλάκο. Πετράκης σηκώνεται και ευστοχή. Ανοίγει το σκόρο ο Πετράκης για το 0-2. Πέρασε ο Αναστόπουλος. Χάθηκε όμως και αυτή η επίθεση για τους κολλέκτορς. Πατάκας πάει από τα δεξιά, ζητάει έξω και παίρνει ο Παυλάκος. Εκτελεί για τρεις, η μπάλα στο σίδερο. Στη συνέχεια κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου. Η κατοχή παραμένει στους αλεβουλιάριδες. Πατάκας έφτασε κοντά, δεν μπόρεσε να σταματήσει κανείς. 0-4. Αναστόπουλος. Σαβέργιος. Κυριάκου έφτασε κοντά, μπήκε τελικά η μπάλα στο καλάθι για το πρώτο, για τους πρώτους πόντους και για τους collectors. 2-4. Πετράκης πάσα στον Πατάκα. Δεν πέρασε η πάσα του, έχει βρει πόδια όμως. Έτσι ανανεώνεται ο χρόνος. 9-14 επίθεση τώρα για τους γηπεδούς, για τους φιλοξενούμενους, συγχωρείτε. Βανάκης άφησε στη γωνία. Πατάκας θα κερδίσει το φάουλ. Βανάκης επανέφερε. Πατάκας θέλει να πλησιάσει, τον έπαιξαν καλή άμυνα όμως ο Ρος. Τον Αναστόπουλο τώρα να βγάλει την επίθεση την ομάδα του. Κακή πάσα όμως, έγινε το κλείσιμο. Και πάλι αλεπουδιάριδες την επίθεση με τον Πετράκη να περνάει και να φτάνει μέχρι το lay-up για το 2-6. Μεταλλεύτηκε η ταχύτητα του παίχτης των φιλοξενούμενων και έφτασε μέχρι το καλάθι. Τζατζάνης, μπαλέφτασε στον Σαβέργιο, εκτέλεση για τρεις και έφτασε κιόλας. 5-6. Πετράκης. Παλά στη γωνία, ο Παυλάκος θα εκτελέσει, θέλει να απαντήσει, δεν τα καταφέρνει όμως. Είναι και η άμυνα εδώ από τους γηπεδούχους, Αναστόπουλος και πάλι οργανώνει. Τσάνης. Κλεισούρα σαν έξω. Κυριάκου έχει βάλει πλάτη, γυρίζει με το δεξί και ευστοχή. Για να δώσει το προβάδισμα τώρα στην ομάδα του, 7-6 μπροστά οι collectors. Πατάκας. Μπροστά του ο Σαβέργιος, Πετράκης θα πάρει. Ζώνη από τους ροτς. Πετράκης σηκώνεται από μέση απόσταση, δεν θα βρει το καλάθι, Κυριάκου μάζεσαι. Έχει φύγει μπροστά ο Σαβέργιος, δεν τον είδε κάποιος για να πέρασει και την πάσα. Κλεισούρας άφησε στον Αναστόπουλη, παλά τώρα στον Τσατσάνη. Δεν περνάει η πάσα, έγινε το κλέψιμο.
Ακόμα ένα για τους αλεπιδιάριδες. Θα σταματήσει η επίθεση τους όμως από το φαουλ που κάνει ο Σαβεριός. Άγγελο Μάτς περνάει για πρώτη φορά. Ο Μάτς παίρνει την θέση του Σαβεριού. Βλάκος, πυροπατάκας. Βγαίνει τώρα πίσω από την γραμμή του τρυπόντου. Θέλει να πλησιάσει, έκλεισε ωραία όμως η άμυνα των Collectors και τον ανάγκασε να κάνει βήματα. Ο Στολόπουλος παίρνει και πάλι. Θα κατεβάσει την μπάλα, πέρα στο κέντρο. Πετράκης να είναι μπροστά του για να τον πιέσει. Ο Στολόπουλος ήταν και με δυσκολία. Κράτησε, βρήκε και μια εξαιρετική ασίστ για τον Αγγελομάτη για το 9-6. Είδε την κίνησή του. Τον τροφοδότησε και τώρα στο συν 3 η Collector. Στο έδαφος ο παίκτης των Collector, ο Αποστολόπουλος ήταν, ο Αναστόπουλος είναι, συγχωρείτε. Και έχουμε επιθετικό φάουλ. Αγγελομάτης τα δεξιά, θέλει να διεισδύσει, συγκρούστηκε με τον αντίπαλό του, Πετράκης πήρε μπροστά του μόνο Αναστόπουλος, θα τον παίξει το ένας με έναν και θα κερδίσει το φάουλ. Ένα φάουλ που στέλνει στην γραμμή τώρα τον Πετράκη, αυτό είναι και το τρίτο ομαδικό των Collectors, 3-2 τα ομαδικά μέχρι στιγμής. Έξω πρώτη, αναμένει το σκορ στο 9-6. Εκτελεί τώρα την δεύτερη αδύναμη όμως. Τελευταίος έχει βρει παίχτης των Αλεπουδιάριδων, ο Πατάκας νομίζω. Έτσι κατοχή είναι για τους Ρος. Για τους οποίους έχει πέρασει και ο Παντελάκης στο μάτς. Αγγελομάτης παίζει με τον Παντελάκη, θέλει να παίξει μάλλον καθώς δεν πέρασε η πάσα, έγινε ακόμα ένα κλέψιμο από τα πολλά που κάνει Αλεπιδιάριδες μέχρι στιγμής. Αναστόπουλος ζητάει την μπάλα για την κατοχή της ομάδας του, ο ρέφερι λέει όμως ότι οι Αλεπιδιάριδες είναι αυτοί που θα μείνουν στην επίθεση. Πετράκης, Παυλάκος. Θέλει να γυρίσει ο Χατζιαντωνιάδης, κλείστηκε, πάτησε και γραμμή. Θα γίνει ακόμα ένα λάθος τώρα από τους φιλοξενούμενους. Με 4:54 να απομένει στο ρολόι πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Ναστόπουλος. Τσατσάνης. Έχουμε σφύριγμα για φάουλ μακριά από την μπάλα. Ο Χατζιαντωνιάδης έκανε φάουλ στον Παντελάκη. Διαμαρτύρεται ο παίχτης των Αλεπουδιάριδων. Τα λέει με τον ρέφερι, ενώ το μάτι τώρα περνάει φρατζόλα για τους φιλοξενούμενους. Αναστόπουλος πέρασε τον Κυριάκου. Κατεβάζει το χέρι του ο Φρατζολάς και κάνει νωρίς το δικό του πρώτο φάουλ. Αυτό είναι το... το τέταρτο των Αλεπουγιάριδων. Κυριακόπης έχει στην πρώτη. Βάζει και τη δεύτερη για το 11-6. Μαλά στα δεξιά τώρα στον Παυλάκο, Πετράκης. Ναστόπουλος είναι μπροστά του. Πατάκας πήρε, θέλει να βρει λίγο χώρο για να πλησιάσει, θα τα καταφέρει και θα αφήσει και την μπάλα στο καλάθι. Για το 11-8, φεύγει ο Αγγελομάτης, τράει και τράει, κόβεται κανονικά. Πολύ καλή άμυνα του Ρατζολά. Εστράτηκε το χειροκρότημα ο παίκτης των Αλεπουδιάριδων.
Αλλά έξω ο Τατσάνης επιχειρεί ένα τρίποντο, είναι κακό όμως. Πατάκας. Πάει μόνος όλο το δρόμο, δεν μπορεί να ευθετήσει όμως. Αναστόπουλος. Κρατάει Αναστόπουλος, ζητάει και κίνηση από τον Παντελάκη. Γυρίζει ο Κυριάκου με το δεξί, δεν θα του κάνει το χατήρι μπαλά. Αντί Αντωνιάδης μάζεψε, τον βρήκε και άθελα του στο πρόσωπο Τατσάνης. Πετράκης τώρα κατεβάζει για να οργανώσει την επίθεση των Αλεπουδιάριδων. 3,5 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Κάτι Αντωνιάδης πήρε άσε στο πλάι, Φραντζολάς εκτελεί για τρεις, δίνει ύψος στο σούτ, δεν βρήκε όμως και καν στεφανή. Αναστόπουλος περνάει, συνεχίζει κανονικά το μάτς. Κυριάκου, Παντελεάκης, η μπάλα πιο έξω, Τατσάνης τώρα σε ακόμα ένα τρίποδο δικό του, αλλά είναι σχεδόν ίδια η κατάληξη. Και πάλι ήταν αδύναμη η εκτέλεση του Τατσάνη. Μαυλάκος δεν πήγε κανένας πάνω του. Θα μαρκάρει στο σταγαπάρι το τρίποντο και θα το βάλει κιόλας για να εσωφαρίσει. 11-11 πλέον. Τελωμάτης γυρίζει. Πέφτει πάνω στον Πατάκα και κάνει βήματα. Φαίνεται να έχει χτυπήσει λίγο στο πρόσωπο του παίκτη των κολέκτορ. Πατάκας κατεβάζει. Παπλάκος, του δώσε και πάλι. Λάγος προσποιήθηκε. Κύριο Πετράκη στα 7 δευτερόλεπτα. Από τα αριστερά θα πετύχει ένα δύσκολο καλάθι. 11-13. Εδώ έχουμε και επιθετικό φάουλ τώρα, το οποίο πανηγυρίζεται δεόντως από τους Αλεπουδιάριδες. Ο Αναστόπουλος τα λέει με τον ρέφερι. Όπως και να έχει, οι φιλοξενούμενοι είναι αυτοί που μένουν στο μισό των Collectors, παρατήρηση τώρα στον Αναστόπουλο. Πετράκης. Ματάκας, Αγγελωμάτης έχει αναλάβει να μείνει μπροστά του, ζώνη όμως από τους Collectors. Ματάκας. Μπόρεσαν να εκτελέσουν έγκαιρα οι Αλεπουδιάριδες. Τέλειωσε ο χρόνος της επίθεσης. Δεν είχαν τσεκάρει το πόσο χρόνο τους έμενε. Ενώ μπαίνουμε και στο τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περίοδου. Αναστόπουλος άφησε στον συμπαίκτη δίπλα του στον Γαζεπίδη. Αναστόπουλος επιχείρησε ένα σουτ, δεν το βάλε. Πατάκας θέλει να φύγει στην άλλη πλευρά, τώρα ρίχνει ταχύτητα. Πίνει στον Παυλάκο. Παυλάκο πιο δεξιά, Πετράκης δεν διστάζει να το πάρει το σούτ, αλλά είναι πολύ κακή εκτέλεση. Συστημένη μπάλα και πάλι στα δικά του χέρια. Πατάκας το σκέφτηκε για λίγο. Κακή εκτέλεση και από τον ίδιο. Τελωμάτης τώρα. 1-18 στο δεκάλεπτο. Παντελεάκης γυρίζει, ευστοχή, 13 όλα. Να τζολάσω αυτού στον Πετράκη. Μπαλά στα αριστερά, θα τζολάς προσποιήθηκε για να ξεφύγει. Ακούν οι Αλεπουδιάριδες, ένα σουτ για τρεις πόντους, Παυλάκος εκτελεί. 13-16. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Ναυτόπουλος κάνει κοντά, αφήνει στον Κυριάκου, κόβεται εκείνος και βγαίνει η άμυνα. Θα μείνει και λίγος χρόνος για τους Collectors.
Πετράκης, 21 δευτερόλεπτα, 16 για τους Αλεπουδιάριδες. Πετράκης κρατάει στα 8 δευτερόλεπτα, μπερδεύεται, βρίσκεται και στο έδαφος. Αναστόπουλος παίρνει στα 8 δευτερόλεπτα. Πάει μόνος του, φτάνει κοντά, δεν μπορεί να σκοράρει, 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα έρθει με τη δεύτερη ευκαιρία το καλάθι για το 15-16, το οποίο θα είναι και το σκορ με το οποίο κλείνει η πρώτη περίοδος. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης που βρίσκει τους Αλεπουδιάριδες να προηγούνται με 15-16. Μόλις ένας πόδος χωρίζει τις δύο ομάδες. Σε ένα μάτς που έχει δυνατές μονομαχίες, αρκετό πάθος. Ατάκα σε τελή. 15-19. Το ήθελε αυτό το σούτο Πατάκα, το ζήγησε ωραία και το βάλε κιόλας. Το συν 4 πλέον οι Αλεπουδιάριδες. Παντελάκης γυρίζει, βρίσκει και αυτό στόχο. 17-19. Πετράκης. Πατάκας. Συνεχίζουν σε ζώνη οι Ροζ. Φτάνει στον Πετράκη, στον Πατάκα, με συγχωρείτε. 17 δευτερόλεπτα εκείνος, αυτή τη φορά προσπαθεί να διεισδύσει. Ανέκλεισε όμως καλά η άμυνα των Ροζ. Και η κατοχή τώρα είναι για τους Αλεπουδιάριδες, οι οποίοι είναι στην επαναφορά. Αντί Αντωνιάδης για 3, άστοχο το τρίποντο αυτή τη φορά, μάχης για το rebound. Η μπάλα θα καταλήξει σε χέρια των Ροζ. Αναστόπουλος. Αντί Αντωνιάδης τον κυνηγάει. Δεν μπορεί να πετύχει το καλάθι με το ανάποδο, λέει, από παίκτη των Collectors, οι οποίοι όμως παραμένουν στην επίθεση. Σουτ για 2 από τον Χατζεπίδη, άστοχο. Ακόμα ένα επιθετικό rebound όμως. Καζεπίδης ήρθε από πίσω το Πετράκη, θα βρεθεί στο παρκέ. Παντελεάκης εκτελεί από κοντά, 19 όλα. Παντελεάκης γενικά μέχρι στιγμής έχει δώσει αρκετές λύσεις για τους Collectors, είναι αλήθεια. Φαίνεται και τώρα το Μαρτίνι Σοβαλία. Διότι σ' άφησε τον Πατάκα. Αυτό θα βρεθεί στο παρκέ. Έπεσε άτσαλα. Θα σηκωθεί όμως. Πάλι καλά που δεν υπήρξε κάποιο χτύπημα εκεί, γιατί μπήκε πολύ δυναμικά ο παίκτης των Αλεπουδιάριδων στη φάση. Πρώτο ομαδικό αυτό για τους Collectors. Και ο Πατάκας είναι στη γραμμή. Αστοχή στην πρώτη. Τελεί τώρα την δεύτερη για την βάλη αυτή για το 19-20. Αστόπουλος, Πετράκης ψηλά για να τον πιέσει. Αστόπουλος οργανώνει, κινήσεις από Αγγελωμάτη και Γαζεπίδη, στον τελευταίο θα πάει μπάλα. Αγγελωμάτης όμως θα εκτελέσει, έπεσε πάνω του. Ο Διώτης τον κρέμισε στο παρκέ και θα τον στείλει στη γραμμή τώρα για 3 βολές. Σειρά το Αγγελωμάτη να πάει στη γραμμή. Και έχει ευκαιρία να δώσει το προβάδισμα στους Ροζ τώρα. Ευτυχή στην πρώτη για να εξεφαρίσει. 20-20. Αστοχή στην δεύτερη προσπάθειά του και έχει ακόμα μία. Βάζει την τρίτη για το 21-20. Πετράκης. Διωτής.
Πετράκη. Πατάκας κάνει την κίνηση, ο Διώτης βρέθηκε στα αριστερά, τώρα Πατάκας κρατάει. Στα 7 δευτερόλεπτα η επίθεση των Αλεπουδιάριδων. Πατάκας αφού δεν βρήκε διαθέσιμη πάσα πήρε το σουτ, το αστόχησε όμως. Αστόπουλος. Παντελιάκης κράτησε. Για τον Αγγελωμάτη έχει χώρο εκείνος. Ζαναζεπίδης για 2, άστοχο το σουτ. Πατάκας. Βάλε πλάτη τον Αναστόπουλο. Να περάσει ο Ιωαννάκης, αλλά έχει κάνει βήματα. Τσατσάνης επιστρέφει στο μάτς, όπως και ο Σαβεριός για τους collectors. Σαβεριός. Τσατσάνης προσποιήθηκε, λίγο πριν χάσει την ισορροπία του, βρήκε το καλάθι για το 23-20. Πετράκης, 6.45 ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Πατάκας. Πατάκας στα 10. Μια περιστροφή, σηκώνεται κόντρα σε διεξόμενα χέρια, δεν μπορεί να σκοράρει όμως. Αναστόπουλος, βγάζει και πάλι μπροστά τους collectors. Μείνει στον Σαβέριο. Ποιος κάνει μια προσποίηση, φτάνει μέχρι το lay-up. Θα βρεθεί και στο παρκέ, συνεχίζεται κανονικά η δράση. Θα μαρκάρεται ο Λαγός. Σαβέριος αριστερά. Τα δευτερόλεπτα. Πρέπει να βιαστούν τώρα οι collectors. 3 δευτερόλεπτα, φωνάζουν στον Αναστόπουλο. Θα σηκωθεί εκείνος για 2, το χάνει. Πετράκης. Πάει προς τα μέσα, κόντρα σε όλους. Δεν μπορεί να σκοράρει. Δεν μπορούν να βρουν καλά αυτές τις τελευταίες φάσεις αλεβουδιάριδες. Δυσκολεύονται κάπως την επίθεση. Λαγός από μέσα απόσταση, εύστοχος. 25-20. Απόσταση 5 πόντων για τους collectors αυτή τη στιγμή. Διώτης στα δεξιά. Αντιαντωνιάδης. Πλησίασε, επιχείρησε μια πάσα η οποία κόπηκε από τον Παντελιάκη. Κυριάκου επιστρέφει στο μάτς. Έχουμε και ακόμα μια αλλαγή για τους collectors με τον Κλεισούρα να περνάει για αυτό το παρκέ. Διώτης παρέλαβε την μπάλα. Μαυλάκος στέκεται, σημαδεύει αλλά άστοχα. Ακόμα μια επίθεση ανεκμετάλλευτη από τους αλεπουδιάριδες, οι οποίοι παραμένουν στους 20 πόντους. Από 19-20, έχουν κάνει ένα σερί 6-0 οι collectors, για να βρεθούν στους 25-20. Παλά στη γωνία, Τσατσάνης θα εκτελέσει, δεν είναι καλό το σουτ. Μάλιστα όμως ο Κυριάκου και θα πάρει και ο ίδιος την προσπάθεια. Σίδερο και έξω η μπάλα. Πατάκας. Έφτασε κοντά και σκόραρε. 25-22. Βάζει τέλειο στην αδράνεια ο Πατάκας με αυτό το καλάθι του. Πήρε πάνω την προσπάθεια και μείωσε στους 3. Ναστόπουλος. Σαβέριος από τα δεξιά. Άστοχη η εκτέλεση του Κλεισούρα. Μαυλάκος κατεβάζει. Γιουβανάκης. Το έδαφος του Κυριάκου μένει μόνος του Γιουβανάκης. Έχει κάνει βήματα όμως. Δεν το δέχεται αδιαμαρτύρητα ο παίκτης των Αλεπουδιάριδων. Και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Μια περιστροφή για τους δύο πεντάδες και πάλι στο παρκέ. Έπειτα από τη διακοπή που είχαμε για το time out, 4-13 ακόμα. Θα πούμε μέχρι τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Στο 25-22 βρισκόμαστε. Στο συν 3 η Ροζ Κυριάκου θα ανεβάσει τη διαφορά. 27-22. Πετράκης. Λάκος, θα περάσει άμυνα ζώνης η κολέκτορ. Μαυλάκος από τα δεξιά, δεν μπορεί να βρει στόχο. Ναστόπουλος, άφησε τον Τσατσάνη. Η
επίθεση από τους Αλεπουδιάριδες, η οποία σπάει με τις πάσεις των Collectors. Πάστοχος σε Σταβέρλιος από το πλάι, επιθετικό rebound όμως και 9-14 δευτερόλεπτα στην διάθεση των Ροζ. Τσατσάνης για 3, ήταν με καλές προϋποθέσεις το shoot, δεν ήρθε το τρίποντο όμως. Ματάκας βρήκε την πάσα στο παρκέ, η μπάλα Πετράκης τώρα. Ματάκας θέλει να περάσει, τον έκλεισε καλά η άμυνα, αλλά κατεβάσει τα χέρια του ο Κλεισούρας, αν δεν κάνω λάθος, και έχει κάνει το φάουλ. Φάουλ νούμερο 2 αυτό για τους Collectors. Ματάκας θέλει να πλησιάσει, του φύγει η μπάλα, δεν θα ολοκληρωθεί όμως το κλέψιμο. Ματιολάς δεν μπόρεσε να βρει την πάσα στη γωνία για τον Παυλάκο, και έτσι έγινε το λάθος και από τους Αλεπουδιάριδες. Ναστόπουλος, μπάλα στον Κλεισούρα, έτσι με πλάτη εκείνος γυρίζει και αφήνει έξω στον Σαβέργιο, θα εκτελέσει αυτός για 3. Μπάλα στο σίδερο, ο Κυριάκου έχει χτυπήσει το πρόσωπο, γι' αυτό και υπάρχει και μια διακοπή τώρα. Θα σηκώσει ο παίκτης των Collector. Θα συνεχίσουμε από το πλάι. Πετράκης. Ατάκας. Βέργιος μπροστά του. Ατάκας. Θα το αλλοιώσει η προσπάθεια ο Κυριάκου. Καλή άμενα εδώ από τους Collectors. Παρέμεινε το 27-22. Αναστόπουλος περνάει υπό πίεση το κέντρο. Γιωβανάκης τον έχασε. Μπάλα στον Σαβέργιο. Και πάλι Αναστόπουλος, ο οποίος θα εκτελέσει για 2. Δεν μπαίνει το καλάθι. Παυλάκος. Πετράκης. Και πέρασε από τον Κυριάκου, πήγε με φορά προς τα μέσα. 27-24. Κατσάνης κρεμεί κάπως την κατάσταση. Μητσούρας τσεκάρει επιλογές, παρακινδυνευμένη πάσα του έφτασε όμως τον Σαβέργιο. Πίσω τον βρήκε πάλι. Άστο και εκτέλεση με το δεξί, 1-25 ακόμα για το φινάλι του πρώτου χρόνου. Θέλουν να πλησιάσουν κι άλλο, θέλουν να ισοφαρίσουν μάλλον με το τρίποντο του Παυλάκου οι Αλεπουδιάριδες, δεν τα κατάφεραν. Κλεισούρας, άφησε στον Τσατσάνη. Αναστόπουλος πήρε ο Κλεισούρας με το δεξί χέρι, κύλησε μπαλά Στεφάνη, κατέληξε εκτός, Κυριάκου μάζεψε το σκουπίδι και θα σκοράρει κιόλας για το 29-24. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα στη δεύτερη περίοδο. Ματάκας θα το πάρει από την κορυφή. Αστοχόμος. Αναστόπουλος περνάει και έχει κερδίσει και το φάουλ από τον Φρατζολά. Στην επαναφορά οι Collectors. Βάλε στον Αναστόπουλο για από εκεί στον Τσατσάνη. Μισό λεπτό ακόμα. Τσατσάνης λίγο πιο μπροστά από το κέντρο, 14 δευτερόλεπτα για τους Ροζ. Θα εκτελέσει ο Τσατσάνης, δεν το βάζει. 17 δευτερόλεπτα όλα για τους Αλεπουδιάριδες. Στις 5 διαφορά, 29-24. Έχουν ευκαιρία να μειώσουν κάπως την απόσταση και να πλησιάσουν το ημίχρονο. 3 δευτερόλεπτα, 2, Πετράκης είναι μόνος του, δεν το βάζει όμως. Και έτσι τελειώνει το δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ να δείχνει 29-24.
Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο του μάτς. Στους Collectors έχουν ένα μικρό προβάδισμα 5 πόντων στα χέρια τους, 29-24 δείχνει τώρα το σκορ. Είναι και το κλέψιμο τώρα από τον Πετράκη. Βλάκος θα το πάρει το σούτ, δεν θα το βάλει χαρτιά τον Ιάδης, το υπέτυχο rebound. Γιωβανάκης δεν μπορεί ούτε αυτούς να βρει σκορ τους από τα 6.75. Αγγελωμάτης. Μάσα, το Αγγελωμάτη βρήκε αντίπαλο. Πετράκης έχει φύγει στην άλλη πλευρά και θα σκοράρει κιόλας. Γρήγορο καλάς εδώ για το 29-26. Αστόπουλος, Κυριάκο, Λομόναχος, λίγο πιο πίσω από τη βολή, θα τιμωρήσει για το 31-26. Έλεγε κάποιον γύρω του, έλεγε κάποιον θα τον πιέσει, στο συν 5 και πάλι οι Collectors με αυτό το καλάθι. Ματάκας, κρατάει στα δεξιά, πίνει στον Παυλάκο. Είναι για δύο το σούτ αλλά και αδύναμο παράλληλα. Αστόπουλος επιχειρεί, μια μακρινή πάσα, έφτασε η μπάλα στον Σαμπεριό. Βγήκε κόντρα στον Ματάκα. Ξεκίνησε ότι κάνει το φάουλ. Θα πάει τώρα στην γραμμή ο παίκτης του Collectors από αυτό το πρώτο ομαδικό τον Αλεπουδιάρτον στην τρίτη περίοδο. Ετοιμοστημένος στην γραμμή ο Σαβέργιος, εκτελεί την πρώτη, θα τη χάσει. Πάρε την και την δεύτερη, παραμένει το 31-26. Ματάκας παίρνει τα βήματα. Για μένα Γιούρος το πήγε να σκοράρει, δεν τα κατάφερε, βγήκε και η άμυνα. Αστόπουλος. Μπάλα στον Σαβέργιο. Παντελεάκης για δύο, έστοχος. 33-26. Και πάλι με ένα σουτ μέσα από όσους βρίσκουν λύση οι Collectors. Για να πάνε στο σύν 7 πλέον. Βλάκος αυτή στο Πετράκι. Σηκώνεται αυτός μπροστά από τον Αγγελωμάτη, μπήκε και βγήκε η μπάλα. Σαβέριος πήρε, παρά λίγο να μπερδευτεί με τον Αγγελωμάτη. 2 εναντίον 2, δεν βγήκε ευθυνδιασμό για τους Collectors, οι οποίοι θα πάνε σε οργανωμένη επίθεση, αλλά θα κλέψει ο Χατζιαντωνιάδης. Ο Βανάκης, Χατζιαντωνιάδης το θέλει, το σου το ζήτησε, το πήρε αλλά δεν το βάλε. Αγγελωμάτης. Αναστόπουλος, με λίγο το ρυθμό. Παντελιάκης εκεί για να του φτιάξει χώρο. Κρατάει ο Αναστόπουλος 5 δευτερόλεπτα. Σαβέργιος στον Αγγελωμάτη, θα εκτελέσει αυτός. Παλά στο σίδερο. Πρόλαβε ο Παντελιάκης, κρατούν οι Ροζ. Ακόμα μια επιθυσία του Collectors. Αγγελωμάτης γύρισε ωραία, παλά έφτασε στον Παντελιάκη, ο οποίος εκτέλεσε. 35-26, ξεφεύγουν σε μια από τους γηπεδούχοι. Κάτι που αναγκάζει τους αλεπουδιάριδες να καλέσουν τα ημόδια. Μουσική 35-26 δείχνει πλέον το σκορ. Το σύγνε 9 έχουν βρεθεί οι Collectors. Βρήκαν λύσεις από μέση απόσταση, Κυριάκου και Παντελεάκη να κάνουν καλή δουλειά και να φέρουν το σκορ τώρα σε αυτό το σημείο. Ο Πετράκης έφτασε κοντά, θα σκοράρει, θα κερδίσει και το φάουλ. 35-28. Ακόμα μια φορά που μπήκε δυναμικά στη φάση ο Πετράκης και δικαιώθηκε κιόλας. Πρώτο ομαδικό αυτό και για τους Collectors από ένα ή δύο ομάδες.
Εύστοχο στη συμπληρωμά της διαβολή ο Πετράκης. 35-29 πλέον. Ραζεπίδης πέρασε στο μάτς. Παίρνει την θέση του Σαβεριού. Αυτόπουλος. Πετράκης μπροστά του. Πυροκυριάκου έχει βάλει πελάτη τον Χατζη Αντωνιάδη. Θα παίξει και πάλι με τον Αναστόπουλο. Για δύο πόντους ο Κυριάκου, δεν θα καταλήξει μέσα αυτή τη φορά η μπάλα. Πετράκη θα τον Χατζη Αντωνιάδη με φόρα, εκείνος μπροστά από τον Κυριάκου δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Πέρασε το πρώτο τετράλεπτο στην τρίτη περίοδο. 6 λεπτά ακόμα. Ραζεπίδης προς Πίτερ. Αναστόπουλος. Ο Κυριάκου ήταν να του δώσει το screen. Είναι μόνος τώρα ο Κυριάκου, ο Γατεπίδης θα πάρει τελικά και θα εκτελέσει, θα στοχίσει όμως. Μπροστά ο Τζιώτης φτάνει, μπάλα σε εκείνον, δεν μπορεί όμως να βρεθεί σε θέση για να εκτελέσει. Χατζη Αντωνιάδης μόνος του, είχε και χώρο και χρόνο. Δεν μπορούσε όμως να τα εκμεταλλευτεί. Αναστόπουλος. Μισμάτς τώρα για τον Παντελεάκη. Αναστόπουλος, να δούμε αν θα κουμπίσει και πάλι την μπάλα στον Παντελεάκη. Τον διώχνει για να παίξει τον ασμέναν τον Χατζη Αντωνιάδη. Γυρίζει αλλά έχει τελειώσει ο χρόνος. Του μείνει η μπάλα στα χέρια. Και το σκόρ έμεινε επίσης στο 35-29. Πετράκης. Πέλα στη γωνία και όπου είναι ο Πατάκας προσπαθεί να πλησιάσει τυφλή πάσα, δεν μπορεί να προλάβει ο Πετράκης, έχει καταληφθεί στον κυμπάλα. Και η κατοχή είναι για τους κολλέκτορες, 4.53 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Βιλωμάτης είναι επαναφορά. Έφτασε τον Παντελεά και έχει γίνει το φαουλ. Εδώ το δεύτερο από τους αλεπουδιάριδες. Ναστόπουλος. Δεν πέρασε η πάσα του, πολύ ωραία αντίδραση του Πετράκη. Θα πήγε μπροστά. Θα φτάσει και μέχρι το τέλος, θα κοπεί όμως από τον Παντελεά και θέλει να τα κάνει όλα μόνος εδώ παίξει των αλεπουδιάριδων. Τώρα ζητάει αλλαγές στη θέση του Τσατσάνης. Πετράκης. Μαντάκας. Πέρασε από τον Κυριάκο, πέσε πάνω του εκείνος. Καθώς πήδηξε νόμιζε θα εκτελέσει ο αντιπαλός του. Και έγινε έτσι το δεύτερο ομαδικό και για τους Ρος τώρα. Μαντάκας. Πάλι το ίδιο σκηνικό. Θα φτάσει κοντά αυτή τη φορά όμως και θα σκοράρει. 35-31. Στις 4 πλησιάζουν τώρα οι αλεπουδιάριδες. Κατσάνης. Παντελεάκης ψηλά για να δώσει το screen. Θα πάρει και την μπάλα. Εξετάζει τις επιλογές του Τσατσάνη ξανά. 8 δευτερόλεπτα 7 τώρα για τους Ρος. Κυριάκου παίρνει και εκτελεί αμέσως μπροστά από τον Χατζη Αντωνιάδη. Βγήκε η άμυνα εδώ από τους αλεπουδιάριδες. Διώτης, ο Χατζη Αντωνιάδης. Πατάκας πάει από τα αριστερά, έχει γίνει το φόλο από τον Ραζεπίδη. Τρίτο ομαδικό. Αυτό για τους γηπεδουχούς, 3-2 υπερθυμίζω τα ομαδικά. Μπαλά έξω στον Διώτη. Πατάκας θα το πάρει τελικά. Δεν το βάζει σε καλύτερη θέση ο Κυριάκου εκεί για να μαζέψει. Μπροστά από τον Χατζη Αντωνιάδη, Γαζεπίδης θα κατεβάσει. Τσατσάνης, 3-35 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Παντελεάκης γύρισε ωραία, έφτασε μέχρι το τέλος. 37-31. Πολύ καλό μάτς από τον Παντελεάκη. Oh!
Βλάκος, Γιώτης, υποπίεση το σούτ, είναι κακή εκτέλεση. Καζεπίδης πήγε κοντά στο Παντελιάκη για να πάρει εκείνος και να οργανώσει την επίθεση. Τσατσάνης τώρα. Κυριάκου ζητάει κεφάλαιο το Τσάνης, αυτόν πάει μπάλα. Κυριάκου γύρω σαν το Χατζη Αντωνιάδη, επιλέγει τον Αγγελωμάτιο ο Τσατσάνης. Καλάθι για φάουλ. Πολύ έξυπνη εκτέλεση εδώ κάτω από τα χέρια του Τζιώτη. Εδώ 39-31. Και έχει και μια πολύ να εκτελείς τώρα ο Αγγελωμάτης. Ποιος μπορεί να πάει και πάλι την διαφορά στους 9 μετά από ώρα. Τελείο Αγγελωμάτης, θα καταλήξει μέσα η μπάλα. 40-31. Ο Τράκης πήρε ξανά. Αβλάκος θα εκτελέσει και θα το βάλει. 40-34. Κατάνης 25 ακόμα για το τρίτο δεκάλεπτο. Κυριάκου σε ένα γνωστό για γένον σουτ. Θα στοχίσει ο Αγγελωμάτης, θα κάνει το φάουλ στη συνέχεια. Κυριάκου τώρα πέρασε τον πάγκο να πάρει και κάποιες ανάσες. Πήρε στην θέση του. Την θέση του πήρε ο Κλεισούρας. Πετράκης δίνει συνέχεια στο μάτς. Σου δια 3 ακόμα ένα τον Παυλάκο, άστοχο όμως αυτή τη φορά. Μεζούρας. Κοντά του Χαζεπίδης, θα του δώσει χέρι με χέρι, Τσατσάνης πήρε. Μαντελιάκης έκανε την κίνηση ο Μεζούρας. Αγγελωμάτης, μπαλά έξω. Τέλεση για 3 του Τσατσάνη, αδύναμο σου, την μπαλά στο σίδερο. Αυτό το Γαζεπίδης θα πέσει πάνω του, θα του κάνει το φάουλ και έχουμε βολές για τον Πατάκα, καθώς πληρώθηκαν τώρα τα ομαδικά από την πλευρά των γηπεδούχων. Έξω η πρώτη βολή. Έτοιμος για την δεύτερη βολή του ο Πατάκας. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Η οποία κύλησε και έφυγε εκτός. Εδώ θα γίνει το λάθος. Καθώς ο Τσάνης δεν μπορούσε να πάρει την πάσα. Έγινε όμως λάθος και από την πλευρά των Αλεπουδιάδων. Συνέχεια δεν εκμεταλλεύτηκαν το δωράκι των αντιπάλων τους. Και έτσι ο 40-34 δεν αλλάζει. Λιβάν έχει επιστρέφει για τους φιλοξενούμενους. Πήρε τη θέση του Φραζελά. Παντελεάκης. Πέρασε η πάσα για τον Κλεισούρα. Αγγελωμάτης, κράτησαν οι Ρος, παρά την πίεση, ένα δευτερόλεπτο, στο τσακ θα προλάβει να εκτελέσει ο Γαζεπίδης, στο σωστιόνι. Συνέχεια θα γίνει και φάουλ, ζητούν αντιαθλητικό από την πλευρά των Αλεπουδιάριδων. Απλό έχει δοθεί. Σε γραμμή για δύο βολές τώρα ο Πατάκας. Ενώ ένα δευτερόλεπτο απομένει ακόμα για να μπούμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Έξω πρώτη βολή. Ατάκας βάζει τη δεύτερη, μία στις δύο. 40-35.
χάσει εδώ. Θα χάσει το σημείο ο Αγγελωμάτης, εκατός όμως παραμένει στους Collectors. Αντεπίδης. Αγγελωμάτης πάει από τα αριστερά. Γυρίζει, κλείσει και πολύ καλή άμυνα. Τον Χατζη Αντωνιάδη. Πετάει για την μπάλα εκτός ο Αγγελωμάτης στην συνέχεια. Ποιος θα λέγει και με τον Χατζη Αντωνιάδη σε καλό κλίμα. Γιατί τα παππού του έκανε νωρίτερα ψηλό στον Αλέπου Διαρριδόν. Πατάκας, 37 δευτερόλεπτα ακόμα στην περίοδο. Λακός, Χατζη Αντωνιάδης αφήνει στον Πατάκα, πηγαίνει πάνω του Αγγελωμάτης. Το έδαφος ο παίκτης των Collectors η κατοχή παραμένει στους Αλεπουλιάριδες, καθώς δεν υπήρξε κάτι αντικανονικό σύμφωνα με τους διαιτητές. Έξι δευτερόλεπτα για τους φιλοξενούμενους. Κιβανάκης στην επαναφορά. Πήρεξε ο Παυλάκος, θα σηκωθεί, δίνει πολύ ύψος στο σιούτ. Βάλα στο σίδερο, ανανεώνει ο Χατζη Αντωνιάδης, δεν μπορεί να σκοράρει όμως. 18 δευτερόλεπτα έχουν φαουλ να δώσουν οι Αλεπουλιάριδες. Πέρασε ο Γαζεπίδης, Ιησούρας στη γωνία, Τατσάνη στα 7. 5 δευτερόλεπτα, 4. Αντελεάκης γυρίζει, αστροφή, 1 δευτερόλεπτο. Προλαβαίνει το χρονόμετρο, αλλά είναι άστοχο το σιούτ του Πατάκα. Και έτσι τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 40-35. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το τέταρτο δεκάλεπτο. Με το σκορ να βρίσκεται στο 40-35, προβάδισμα 5 πόντων για τους Collectors. Τους Αλεπουλιάριδες από την άλλη, συνεχίζει την προσπάθειά τους να πλησιάσουν. Πετράκης. Μαυλάκος. Κάνε βήματα. Βέργιος, πήρε ο Ζατζάνης, του δώσει ξανά. Γελωμάτης. Κλεισούρας. Έχει βάλει πλάι τον Πατάκα, επιλέγει έξω τον Αγγελωμάτη. Βάλα στη γωνία, Κλεισούρας θα το πάρει το σουτ. Δεν είναι το καλάθι. Ο Βανάκης. Ζητάει έξω ο Πατάκας, αυτόν θα πάει μπάλα, θα εκτελέσει ένα μαρκάρι στο σουτ. Δεν μπαίνει όμως το τρίποντο. Σταβέργιος. Αγγελωμάτης. Είχε ο Γιουβανάκης πάνω του. Σαντζανής. Σταβέργιος. Καλή άμενα του Πετράκη, ο οποίος βρήκε την μπάλα. 4 δευτερόλεπτα, 3. Πρέπει να βιαστούν οι Collectors. Παντελεάκης προλαβαίνει σε ένα δευτερόλεπτο, αστοχή όμως. Πατάκας, την μπάλα στη γωνία. Ακόμα ένα τρίποντο, όμως θα έχει την ίδια κατάληξη με τα προηγούμενα, του τέταρτου δεκαλεπτού. Σατσάνης, του φτιάξε χώρο. Ο Παντελεάκης έχει δώσει φάουλ. Και έχουμε και παρατήρηση στον Πατάκα. Είναι και το τέταρτο δικό του φάουλ. Έτοιμος για δύο βολές τώρα ο Τσατσάνης. Έξω η πρώτη. Παραμένει 40-35. Βάζει τη δεύτερη. 35. Πετράκης. Ιβανάκης θα περάσει στον Πατάκα. Κόντρα σε δύο εκείνος πήγε να εκτελέσει. Πετράκης. Κάνει για να το φεύγει μπάλα τα χέρια, αλλά κάποιος έχει παρενέβει. Και επηρέασε τα χέρια του. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο ρέφερι, ο Τζατσάνης νομίζω πρέπει να τον βρήκε. Δεν προλάβα να δω ποιον αριθμό έδειξε στην γραμματεία.
Στην επαναφορά όπως είναι οι Αγγλίδες. Θα γίνει όμως το λάθος. Στη γωνία κλείνεται ο παίκτης των Collectors, διορθώνει ο Σαβέρδιος. Έχουμε double. Να δούμε για ποιον είναι η κατοχή. Τώρα θα συνεννοηθούν οι δύο διαιτητές. Τώρα τα λένε οι δύο ρέφεροι με τους παίκτες. Ήδη να υπάρξει ηρεμία καθώς τώρα υπάρχει μια ένταση γενικά στο χώρο. Η κατοχή τελικά είναι για τους Collectors. Αναστόπουλος. Πρόλαβε. Η κατοχή όμως αλλάζει χέρια. Μπάλα είναι για τους Αλεπουδιάριδες. Πετράκης. Μπάλα έξω. Τέλεση για τρεις, άστοχη από τον Γιουβανάκη. Ψηδάει ψηλά ο Πετράκης, παλεύει ο Παντελεάκης και καθαρίζει τη φάση. Πιέζεται ο Αναστόπουλος. Συνεχίζει ο ίδιος με την μπάλα στα χέρια του. Σαβέρδιος πήρε. Δεν βρήκε χώρο να πάει κοντά. Τώρα θα το επιχειρήσει, θα γίνει το λάθος. Γιουβανάκης, άφησε τον Πετράκη. Πάει στο ένα με τον Τζατσάνη, θα σκοράρει παρότι βρέθηκε μπροστά του αντίπαλό σου. 41-37. Και έχουμε και διακοπή για time out. Εφτά και 17 ακόμα μας χωρίζουν για την μέχρι τη λήξη του μάτς. 41-37 το σκορ. 4 πόντους διαφοράς. Κυριάκου. Κατζάνης. Προσποιείται. Γιουβανάκης παίζει καλή άμυνα. 2-1-2-1 τώρα. Φτάνει μέχρι το τέλος ο Πετράκης. 41-39. Στο δίποτο πλέον πλησιάζουν οι Αλεπουδιάριδες. Ναυστόπουλος. Τσατσάνης επιχειρεί το τρίποντο και θα τον βάλει, πολύ μεγάλο σουτ. Ανάσα για τους Collectors. 44-39. Πατάκας θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει. Παντελεάκης πήρε το rebound. Αστόπουλος στον Αγγελωμάτη. Πάει προς τα μέσα, εκείνος δεν φοβάται κανέναν. 46-39. Φεύγουν σε 7 πόντους τώρα οι Collectors και έχουμε νέο time out. Επιστρέψαμε έπειτα από την διακοπή για το time out των Αλεπουδιάριδων, οι οποίοι παρόλο που πλησιάσαν στους 2 πόντους ήταν Τσατσάνη και Αγγελωμάτη να βρίσκουν λύσεις στην επίθεση των Collectors και να ξεφεύγουν στο σύν 7 εκείνοι. Η κατοχή είναι για τους Αλεπουδιάριδες, οι οποίοι έχουν 10 δευτερόλεπτα. Χατζή Αντωνιάδης πήρε το τρίποντο, δεν το βάλε. Ο Βανάκης επιθετικό rebound, κλείστηκε, κάνει το βήμα πίσω, εκτελεί για 2, δεν το βάλε όμως. Πίεση από τους Αλεπουδιάριδες, Αγγελωμάτης αριστερά. Αφήνει έξω, δεν είναι τόσο καλή η πάσα, δυσκολεύονται. Collectors. Είδα το Γιουβανάκι έτσι κάτω και τρόμαξα, γι' αυτό σταμάτησα.
Πατάκας, φτάσε κοντά, δεν μπορούσε να εκτελέσει. Τσατσάνης για τον Αγγελομάτη να απομακρυνθεί για να πάρει τώρα την πάσα εκείνος και να πάει κοντά, δεν θα του κάνει τόσο περίπαλα. Σηκώνεται για δύο ο Πετράκης, δεν είναι τη λύση. 46-41. Αγγελομάτης τώρα. Τώρα Αναστόπουλος. Κυριάκου γυρίζει με το δεξί, δεν θα βρει μέσα η μπάλα. 4,5 λεπτά ακόμα στο μάτς. Πατάκας γυρίζει, βλέπει έξω το Χατζη Αντωνιάδη. Μετράχης τώρα από τα δεξιά. Δεύτερη ευκαιρία, αστοχική αυτή από τον Γιουβανάκη. Έχει καλά γίνει το φάουλο από τον Μετράχη και πάνω στον Αναστόπουλο. Τσάνης θα το πάρει, αλλά στο σίδερο ψηλά όμως ο Κυριάκου, ο οποίος θα κοπεί αντικανονικά. Έχει γίνει το φαουλ από τον Πετράκη, αν δεν κάνω λάθος. Στη γραμμή τώρα ο Κυριάκου. Είναι 5 κολέκτορες αυτή τη στιγμή με 4 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα να απομένουν για το φινάλε. Θα αλλάξει το σκορ έπειτα από την γρήγορη του βολή. Βάζει τη δεύτερη για το 47-41. Τράκης. Παρά στο Χατζη Αντωνιάδη και πάλι Πετράκης, πέφτει πάνω το Αγγελομάτης. Τι κάνει το φάουλ, είναι το τρίτο αυτό για τους κολέκτορς. Πετράκης. Πατάκας. Κρατάει στα 5, 4 δευτερόλεπτα, κάνει το βήμα στο πλάι, παίρνει το σουτ μπροστά τον Αγγελομάτη, δεν βρήκε ούτε καν σε φάνη όμως η μπάλα. Μαλά, κατέληξε εκτός. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία για τους Αλεπουδιάριδες να μειώσουν τη διαφορά. Αυτόπουλος. Πάσα στην αδύνατη πλευρά, εκεί που είναι ο Αγγελομάτης. Θα πάρει το φλότερ εκείνος, θα το πουλήσει η μπάλα όμως. Πατάκας. Κρατάει. 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Χατζη Αντωνιάδης. Και τον Πετράκη. Φτάνει κοντά εκείνος και σκοράρει. 47-43. Τελευταίο τρίλεπτο στην αναμέτρηση. Ο Αναστόπουλος. Ο Τζοτάνης δυσχωρείται. Παντελιάκης και πάλι πέσει με πλάτη, γυρίζει, δεν είναι καλό το τελείωμά του. Γραφώνει την μπάλα από τα χέρια του ο Γιουβανάκης και έχει κάνει βήματα. Έχουμε και τεχνική ποινή τώρα στον Γιουβανάκη για την αντίδρασή του. Συνεχίζει το διαμαρτύριο το πέσει των Αλεπουδιάριδων. Έχουμε μία βολή τώρα για την τεχνική ποινή που δέχτηκε ο Γιουβανάκης. Θα την εκτελέσει ο Γαζεπίδης. Μάλιστα. 48-43 τώρα.
περιοχή είναι για τους Ροζ. Παντελεάκης παίρνει και εκτελεί αμέσως. Δεν θα καταλήξει εντός καλαθιού η μπάλα. Αντιαντωνιάδης άφησε την Πετράκη. Πατάκας έφτασε κοντά, Γαζεπίδης έχει κατεβάσει στο χέρι του, του είχε κάνει φάουλ. Σατζάνης επιστρέφει από την πλευρά των Ροζ τώρα. Παίρνει τη θέση του Γαζεπίδη. Πατάκας. Μπαλά στον Χατζη Αντωνιάδη. Θα πασάρει τελικά στον Ζιώτη. Μπαλά έξω. Πετράκης εκτελεί. Δεν θα το βάλει, θα καταλήξει για την πολλή προσπάθεια. 2 και 18 ακόμα. 48-43 υπερσύνδιζο το σκορ. Το βάζουμε 5 πόντων τώρα στα χέρια του Σιρός. Κυριάκου. Αναστόπουλος. Αποφεύγει τον Πετράκη, φτάνει και στα δεξιά, θα πετύχει το καλάθι, θα κερδίσει και το φάουλ. 50-43, πολύ δύσκολο και καθοριστικό αυτό το καλάθι του Αναστόπουλου. Ο οποίος θα πάει και στη γραμμή για μια συμπληρωματική βολή τώρα. Παυλάκος. Παίρνει το τρίποντο. 50-46. Αναστόπουλος. Κερδίζει το φάουλ. Έχουμε βολές τώρα. Όπως συμπληρώθηκε τα ομαδικά. Από την πλευρά των Αλεπουγιάριδων. Θα στοχώσει την πρώτη βόλη ο Αναστόπουλος. Τελεί την δεύτερη, θα διχάσει και αυτή ο Αναστόπουλος, αλλά θα μαζέψει το επιθετικό rebound. Τσάνης. Θα έχει λίγο χρόνο να εκτελέσει, έχει κάνει επιθετικό φάουλ όμως. Τελείωνε και ο χρόνος γι' αυτό θέλησε να πάρει την εκτέλεση ο Τσατζάνης. 1,5 λεπτό ακόμα στην αναμέτρηση, 4 πόντοι χωρίζουν τις δύο ομάδες. Έχουμε τελικά δύο βολές γιατί συμπληρώθηκαν τα ομαδικά και από τους Ροζ. Ο Πετράκης είναι αυτός που θα πάει στη γραμμή, είναι τώρα ήδη έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη. Ο στόχος, 50-47. Μέσα και η δεύτερη, 50-48 τώρα. Δύο πόντοι χωρίς δύο ομάδες, κάτι λιγότερο από 1,5 λεπτό. Απομένει για το φινάλε, το οποίο αναμένεται δραματικό. Φεύγει η μπάλα, έχει γίνει πόδι όμως. Στην επαναφορά ο Τσατζάνης. Αναστόπουλος πήρε χέρι με χέρι. Τον πιέζει ο Πετράκης, κρατάει, ο Αναστόπουλος σταματάει και την τρίπλα. Παντελεάκης γυρίζει, εκτελεί για δύο, δεν μπαίνει το καλάθι.
Ευκαιρία είτε να εσωφαρίσουν είτε να περάσουν ακόμα και μπροστά οι Αλεπουδιάριδες. Τελευταίο λεπτό. Παυλάκος στον Πετράκη. Θα το πάρει για να βάλει μπροστά την ομάδα του. Δεν θα τα καταφέρει. Διότι κυνηγάει, φεύγει μπαλά εκτός. Και βγαίνουν αλόβητοι από αυτή την επίθεση των αντιπάλων του Σουηρός. 48,4 ακόμα στο ρολόι. Υπενθυμίζω και οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά τους. Τατσάνης. Είναι στον Αναστόπουλο. Αναστόπουλος κρατάει. Παντελεάκης, 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Αλλά στη γωνία Τσατσάνης για 3. Δεν είναι καλό το σούτ. Ακόμα μια ευκαιρία για ισοφάριση για το προσπέρασμα για τους Αλεπουδιάριδες. Πετράκης πάει μόνος του. Έχει κάνει επιθετικό φάουλο όμως. Γκρέμισε τον Κυριάκο στο παρκέ. Αφού πρώτα θέλησε να τα κάνει όλα μόνος του Πετράκης. Για να κάνει μια γρήγορη επίθεση ο παίκτης των Αλεπουδιάριδων. Δεν του βγήκε όμως σε καλό. 21,5 τώρα στο ρολόι. Και η κατοχή για τους Collectors. Παντελεάκης έμεινε μόνος του. Θα του κάνει το φάουλο Γιωβανάκης. Μισή λίγο στη γραμμή. Παντελεάκης αστοχή στην πρώτη. Στα 19,1 από κάπου εδώ έχει σταματήσει το χρονόμετρο. Παντελάκης εκτελεί τη δεύτερη, θα τη βάλει. Μαξιλαράκι τριών πόντων τώρα για τους Collectors το 51-48. Στο σκορ και έχουμε time out από τους Αλεπουδιάριδες. Στο 51-48 το σκορ, 19,1 ακόμα στο χρονόμετρο και μία επίθεση για τους Αλεπουδιάριδες, οι οποίοι θα αναζητήσουν ένα τρίποντο ισοφάρισης ή ένα γρήγορο δίποντο. Να δούμε τι έχουν επιλέξει. Να δούμε αν θα πάνε και σε κάποιο φάουλ οι Collectors. Ένα μακρινό σου του Πατάκα, του Παυλάκου, με συγχωρείτε, άστοχο όμως εντελώς. Και θα γίνει και το φάουλ τον Αναστόπουλο. Ο Παυλάκος θέλησε να πάρει εκείνος την προσπάθεια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν πάρα πολύ μακρινό το σουτ και δεν ήταν και τόσο καλές οι προϋποθέσεις. Θα πέρασε και εκτός ο Πετράκης. Αναστόπουλος στη γραμμή στα 3,4 το ρολόι. Θα βάλει τη δεύτερη. 92-48. Τελευταία φάση. Ένα μακρινό σου του Στραζολά και έτσι θα τελειώσει το μάτς με τους Collectors να παίρνουν αυτή την δραματική νίκη και να φτάνουν πλέον στο 9-1, ενώ από την άλλη οι Αλεπουδιάριδες θα πέσουν στο 2-8.